Γεια σας κύριε Αναγιωτέ μου, καλημέρα. Είδατε, σας άκουσα και δεν τα είπαμε χθες που ήταν η κυνηγή στο κυνήγι. Να τα πούμε σήμερα που σίγουρα έχουν ξυπνήσει και πίνουν τον καφέ τους. Τι κάνετε? Καλημέρα και εσάς και στους τηλεθεατές. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, τώρα, δυστυχώς, πιάστηκε λίγο το στομάχι μας όταν ακούσαμε αυτό που έγινε στην πρώτη Κυριακή του κυνηγίου, που είχαμε αυτά τα αδολώματα, τα δηλητηριασμένα. Εσείς που τα βρήκατε σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές, κύριε Αναγιωτέ? Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζονται αυτά τα φαινόμενα. Από τις πληροφορίες που είχαμε την Κυριακή, τη Δευτέρα το πρωί με το πρώτο φως της ημέρας, οι δύο ομάδες, εξειδικευμένες ομάδες για εντοπισμό των δηλητηριασμένων δολωμάτων, επέλεξαν τις περιοχές τις οποίες θα εξορμούσαν για έλεγχο. Εντοπίστηκαν και στην Αλάμπρα και στην Ίνια αυτές οι περιπτώσεις. Ήδη σήμερα γίνεται έλεγχος σε κάποιες άλλες περιοχές. Το θετικό της όλης εξέλιξης είναι ότι με τη βοήθεια των κυνηγετικών, των συγκεκριμένων σκύλων, εντοπίζονται τα δηλητήρια, μαζεύονται, έτσι ώστε μειώνεται σημαντικά η πιθανότητα έναν άλλο σκυλί στις επόμενες κυνηγετικές εξορμήσεις να δηλητηριαστεί. Κύριε Αναγιωτέ, τα δηλητηριασμένα αυτά τα δολώματα τα ρίχνουν κυνηγοί για τους άλλους κυνηγούς? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη διερεύνηση. Ναι, χρήζει διερεύνηση. Ναι, σωστό. Μπορεί να είναι και αυτό που λέτε. Ναι. Μπορεί να είναι και κάποιοι άλλοι χρήστες της γης που δεν επιθυμούν τους κυνηγούς στην περιοχή τους. Ναι, ναι. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε λόγος. Μπορεί να είναι κάποιοι άλλοι οι οποίοι θέλουν να προστατεύσουν, ξέρω εγώ, τα κτηνοτροφικά τους υποστατικά από αλεπούδες ή από αδέσποτους σκύλους που μπορεί να τους προξενούν ζημιές στα ζώα. Ναι, αλλά δεν τους βάζεις φόλα να πεθάνουν. Το λέτε εσείς αυτό. Ναι, σίγουρα. Εγώ λέω πολλά, ξέρετε κιόλας. Ναι, έχετε δίκιο. Έξω στον κόσμο δυστυχώς υπάρχουν πολλές διαφορετικές αντιλήψεις. Ναι. Μέσω του προγράμματος Ζωή με τους Γήπες, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ζωή με τους Γήπες, γίνεται μια προσπάθεια αυτή η προσέγγιση να αλλάξει. Αυτοί οι τρόποι που στο παρελθόν ήταν αρκετά συχνοί, ναι, να σταματήσουν, διότι δεν είναι λύση του προβλήματος το να δηλητηριάσεις ή μια αναλεπούνη, ένα δύσποδο σκύλο ή οποιοδήποτε άλλο ζώο. Η λύση του προβλήματος είναι να ληφθούν σωστά μέτρα, να ενημερωθεί ο κόσμος, έτσι ώστε στο μέλλον αυτά τα φαινόμενα να εκμηδενιστούν. Κρίμα, γιατί έβλεπα αναρτήσεις και κυνηγών που δυστυχώς τα σκυλιά τους έχασαν τη ζωή τους γιατί βρήκαν τις φόλες και τις έφαγαν. Έχετε και εσείς τέτοιες καταγγελίες? Έχουμε και εμείς τέτοιες καταγγελίες, ναι. Και δεν είναι μόνο το ότι το σκυλί χάνει τη ζωή του, το οποίο αποτελεί και μέρος της οικογένειας των κυνηγών πολλές φορές. Όχι πολλές φορές, σχεδόν σε όλες τις οικογένειες ένας κυνηγετικός σκύλος είναι κομμάτι της οικογένειας, αλλά είναι και πρωίν, αλλά πρέπει να το πω. Ναι, ναι, είναι και πολύ φρικιαστικός ο τρόπος με τον οποίο πεθαίνει το σκυλί. Είναι. Η όλη διαδικασία, όταν κάποιος έχει την θλιβερή εμπειρία να το ζήσει, είναι κάτι το οποίο το αποτυπώνεται στο μυαλό και αν δεν το δει κάποιος δεν μπορεί να το αντιληφθεί το πόσο δύσκολη στιγμή είναι και για το ζώο αλλά και για τον άνθρωπο. Είναι ένας πολύ βασανιστικός θάνατος πραγματικά. Σας ευχαριστώ που το είπατε. Να το πείτε, να το ακούσουμε. Είναι ένας πολύ βασανιστικός θάνατος. Λοιπόν, ας βάλουν νουν, τσινοί που πρέπει να βάλουν και από εκεί και πέρα βεβαίως και εσείς τη δουλειά σας και ο κάθε κατεργάρης των πάγκων του, εγώ θα έλεγα. Ευχαριστώ κύριε Αναγιωτέ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Γεια σας.